Γεια σας, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά σε αυτό τον υπέροχο, το μαγευτικό, τον εξωτικό, τον συναρπαστικό, το φαντασμαγορικό χώρο του Trace & Chase. Είναι το show από το Trace & Chase. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πολύ ψαγμένη αυτή η εικασία, αλλά ενδεχομένως το χακί και γενικώς το μιλιτέρ ντύσιμο μπορεί να παραπέμπει απόψε σε κάτι. Σε τι, θα το μάθετε μόλις γυρίσουμε. Δεν είμαι καλή κέλαδος, μακάρι να ήμουν. Είμαι πάρα πολύ φάλτσος. Υπάρχει ένα τραγούδι του Νότης Φαγιανάκη που λέει «Είσαι ένα πιστόλι που με σημαδεύει». Αθώος, ένα κορακάκι, αθώος. Δεν είναι στα χέρια μου. Δεν το έχω στα χέρια μου. Στο τραπέζι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Κι εγώ θα κάνω πολύ κάτι που το έχω κάνει μπροστά στην τηλεόραση. Θα σε χειροκροτήσω. Όπως σε χειροκροτήσω πάρα, όλη πάρα η Ελλάδα πριν από 6 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια ακόμα με χειροκροτάει. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε καλά και έχουμε διάρκεια μετά τους Ολυμπιακούς εννοώ. Αυτά τα 6 χρόνια μετά το Ρίο. Και προσεύχομαι και εύχομαι να υπάρξει και συνέχεια για άλλα τόσα χρόνια. Γιατί αισθάνθηκες, αν αισθάνθηκες, μπορεί να είναι και δική μου λαθασμένη εκτίμηση, μετά το Τόκιο πέρυσι, αισθάνθηκες την ανάγκη λίγο να απολογηθείς επειδή δεν πήρες μετάλλιο και βγήκες έκτη? Όχι. Κάθε άλλο. Δεν είχα αυτή την ανάγκη. Ωστόσο, ίσως ήταν οι προσδοκίες τέτοιες, γιατί ο περισσότερος κόσμος και άλλοι αθλητές δεν γνωρίζουν ότι η ιδιαιτερότητα του δικού μας αθλήματος, της Ολυμπιακής σκοποβολής, έγκυται στο ότι δεν υπάρχουν φαβοροί. Και με αυτό τι εννοώ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία κάνουν πάρα πολύ συχνές εμφανίσεις στους τελικούς. Υπάρχουν στον κόσμο 10 με 15 αθλήτριες που είμαστε, βάζω και τον εαυτό μου με τον πληθυντικό. Είμαστε στον κόσμο 15 αθλήτριες που είμαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Ακριβώς. Για να το προσομοιάσω, αν μπορώ, με κάποιο άλλο άθλημα, είναι σαν παραδείγματος χάρη στη γυμναστική, ο Λευτέρης Πετρούνιας ή στο στίβο η Κατερίνα η Στεφανίδη, να έχει άλλες 10, 12, 15 συναθλήτριες που να πηδάνε σταθερά τον πύχη στα 4,80 με 4,90, που είναι η επιδόση της Κατερίνας για τα μετάλλια. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά κάθε φορά ποια θα είναι τα 3 μετάλλια από τις 13 αθλήτριες. Όταν οι αποκλήσεις είναι στον πόντο, κυριολεκτικά. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Ωστόσο, αυτό ήθελα να εξηγήσω, ότι δεν είναι, γιατί ίσως ακούστηκε, γράφτηκε, κάποιοι μου το είπαν κιόλας, ότι δεν είναι αποτυχία αυτό το πράγμα και περισσότερο είχα αυτή την ανάγκη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί μία έκτη θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και το γεγονός το να μπει στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων σε πάρα πολλά αθλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό που δεν ήθελα δεν ήταν προσωπικό, ήταν νέα παιδιά, γιατί είχαμε και πολλές επιτυχίες νεαρών αθλητών, τέταρτες θέσεις, πέμπτες θέσεις, έβδομες θέσεις, να μην θεωρηθεί αυτό αποτυχία. Όχι για εμένα, γιατί δεν ήθελα όλα τα υπόλοιπα νεαρά παιδιά να θεωρήσουν μία έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως αποτυχία. Αυτό όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και γνωρίζουν τα στοιχειώδη, ξέρουν ότι είναι ακριβώς. Πότε θα παντρευτείς? Πότε? Θα παντρευτείς. Δεν ξέρω. Έχεις τα πρικιά σου όμως. Δεν ξέρω. Να τα πρικιά. Γι' αυτό είπα πότε θα παντρευτείς. Δεν είμαι γραφείο συνοικιασίων. Νομίζω αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στον coach. Στον coach. Στον coach, γιατί και αυτό λογικά θα μπει σε κάποιο πρόγραμμα. Θα μπει σε πρόγραμμα, ε. Ναι, γιατί πάρα πολλές συναθλήτριές μου, fun fact, και οι περισσότερες νομίζω άλλων αθλημάτων, το πηγαίνουν με Ολυμπιακούς κύκλους. Κυρίως το να κάνουν παιδιά, όχι να παντρευτούν. Ναι, ναι. Ο γάμος, εντάξει, νομίζω είναι πιο εύκολο. Αλλά το να κάνουν παιδί, ναι, το προγραμματίζουν. Άρα τι να πω, μετά το Παρίσι. Επιφυλάσσομαι, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, δείξε μας λίγο τα πρικιά σου. Τα πρικιά είναι δύο από τα πρικιά σου. Είναι δύο. Τα δύο ανεκτήμητα. Ανεκτήμητα έτσι μέχρι είναι τα επόμενα που θα πάρεις στο Παρίσι. Μακάρι. Τι να πω, μακάρι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως, εγώ γνωρίζω, είναι δύο διαφορετικά χρώματα. Ναι. Το ένα είναι χρυσό και το άλλο είναι χάλκινο. Τα δύο είναι ιστορικά, συγγνώμη, πρέπει να ναι πούμε κάτι. Γιατί πιθανόν ο κόσμος δεν το ξέρει. Μόνο ο Κώστας Τσικλητήρας, έναν αιώνα πίσω, είχε πάρει δύο μετάλλια
στην ίδια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων. Έγινες η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που πήρε δύο Ολυμπιακά μετάλλια στην ίδια διοργάνωση και μας έφερες το 2016 από το Ρίο το πρώτο χρυσό μετάλλιο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Ναι. Ωστόσο, αυτό που ήθελα να πω πριν, εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή μέσα στα κουτιά ποιο είναι το χρυσό και ποιο είναι το χάλκινο. Θα μου επιτρέψετε να πάρω πρώτα αυτό που για μένα είναι το σημαντικότερο. Είναι το χάλκινο σε αυτό το κουτί. Κοίτα να δεις που ήθελα να σε ρωτήσω ότι μια φυσιολογική προσέγγιση είναι ότι η μεγάλη στιγμή είναι αυτό. Έτσι είναι. Η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ναι. Χρυσό μετάλλιο. Κλαίγαμε μαζί. Έτσι. Ναι. Ναι, είναι χρυσό μετάλλιο, όπως και να το κάνεις. Ωστόσο, αυτό που είναι το χάλκινο ήταν το πρώτο μου. Το πρώτο μου Ολυμπιακό μετάλλιο. Το πρώτο για την ομάδα της Ελλάδας στο Ρίο. Και πίσω από αυτό το μετάλλιο υπάρχει μια τρομερή ιστορία. Και από αυτό που προέκυψε, δεν υπήρχε. Εδώ λοιπόν, το πρωί πριν να πάω να αγωνιστώ, είχαμε ξυπνήσει πάρα πολύ. Πιστόλι αεροβόλο 10 μέτρα. Σωστά. Πιστόλι αεροβόλο 10 μέτρα. Και δεν μπορούσα να φάω. Δεν μπόρεσα να φάω πρωινό. Είχα από το άγχος μου και την πίεση. Ήταν πρωτόγνωρο, είχε σωματοποιηθεί. Είχα αναγούλα, δεν μπορούσα να φάω. Είχα τρέμουλο, είχα ταχυκαρδία και θυμάμαι ότι στον δρόμο για το σκοπευτήριο είχα πει στον πατέρα μου ότι θα κάνω αυτό τον αγώνα. Α, δεν ήξερα τι θα γίνει. Θα κάνω αυτό τον αγώνα και θα σταματήσω. Εγώ δεν μπορώ να το βιώνω αυτό το πράγμα. Το τόσο άγχος. Σου είχε ξανατύχει ή. Εντάξει, συνέβη επειδή ήταν Ολυμπιακή αγώνα. Κάθε αγώνας έχει το άγχος. Του παγκόσμιου πρωταθλήματα. Είχα κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ, οπότε υπήρχε πίεση. Πάντα υπάρχει πίεση, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι το πώς θα τη διαχειριστείς. Εγώ εκείνη τη μέρα δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ την πίεση. Είχα ένα πολύ κακό ξεκίνημα στον αγώνα. Ένιωσα ήδη ιτημένη, ένιωσα ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να πω τελικό. Με έπιασε μια ητοπάθεια. Οπότε με έβγαλε έξω ο coach. Είχα και όλα αυτά τα σωματικά. Δεν χάνεις τον ήρμο, τα λες πάρα πολύ ωραία. Ναι, έκανε τα coach μαγικά. Coach τον λες ή μπαμπά. Μπαμπά τον λέω. Ναι. Coach τώρα επειδή είμαστε εδώ για να καταλαβαίνουμε. Όταν, άλλη, όταν είναι όλη η ομάδα μαζί, πώς το λες, μπαμπά του απευθύνεσαι. Μπαμπά. 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 Ναι. Όλη η ομάδα, όποιος και να είναι, γύρω, μπαμπά. Ναι. Ναι. Ή στις συναθλήτριές μου όταν μιλάμε, γιατί δεν λέω ο coach, λέω. Λες ο μπαμπάς. My dad. Ναι. Okay. Επικρατεί αυτή η ιδιότητα. Ναι. Άρα λοιπόν, και πώς το διαχειριστήκατε αυτό και φτάσατε στην κατάκτηση του μεταλλίου. Αρχικά, ο πρώτος στόχος και αυτό που θέλαμε και επιδιώκαμε για το Ρίο είναι να μπω σε τελικό. Γιατί από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο τελικός είναι μια άλλη ιστορία. Βγήκα από τον αγώνα, με κράτησε έξω, μιλήσαμε αρκετά. Μου είπε κάποια πράγματα, τέλος πάντων με συνέφερε. Μπήκα μέσα στον αγώνα, έκανα μια καινούργια. Μου γίνεται το κλικ. Άλλαξε το τσιπάκι. Έτσι. Μπήκα στον τελικό, έκανα και πολύ μεγάλη επίδοση στο τέλος. Και έτσι ήρθε αυτό το μετάλλιο. Και μετά από δύο μέρες ακριβώς, 9 Αυγούστου, 7 ήταν το χάλκινο, 9 Αυγούστου έρχεται και το χρυσό. Στο πιστόλι 25 μέτρων. Σωστά. Αυτό τι ιστορία έχει, για να το... Αυτό... Να το. Να το βγάλω και από τη θήκη. Η αλήθεια, επειδή τα έχω στην φυλαγμένα, στην αποθήκη, δεν τα βλέπω πολύ συχνά. Και είναι, ναι, αλήθεια. Δεν τα βλέπω πάρα πολύ συχνά. Έχει δύο όψεις. Έχει από εδώ τη νίκη σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σωστό. Τα μετάλλια. Και εδώ είναι το Ρίο. Εκείνη η διοργάνωση. Έφαγες εκείνο το πρωί. Εκείνο το πρωί έφαγα. Έφαγες. Διότι πια μου είχε φύγει το μεγάλο άγχος, γιατί είχα κατακτήσει ήδη ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Στα 20 μου χρόνια, στην πρώτη μου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς, δεν υπήρχε κάτι ιδανικότερο. Οπότε ήμουν σαφώς πιο χαλαρή. Έφαγα το πρωινό μου. Εγώ ήμουν πάρα πολύ καλά εκείνη τη μέρα. Ο coach, ο μπαμπάς μου δεν ήταν. Διότι είχε γίνει μια ιστορία τρομερή στην Ελλάδα με την κατεδάφιση του προπονητηρίου μας. Ναι. Την οποία έπρεπε, όφιλε, να μου κρατήσει κρυφή εκείνη τη μέρα. Διότι μόλις ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί για να πάμε σε αυτόν τον αγώνα, τα είχε μάθει όλα. Έπαιρναν τηλέφωνο από Ελλάδα, μηνύματα, ειδήσεις. Γινόταν ένας χαμός. Εγώ φυσικά είχα κλειστό το κινητό μου και τα ήξερε εκείνα ότι είχε συμβεί, τα ήξερε εκείνος. Και πώς το κατάφερε η υποκριτικό ταλέντο που εδείχθη ο πατέρας και προπονητής, δεν κατάλαβα τίποτα, ενώ φουγκράζομαι πολλά πράγματα και ξέρουμε ο ένας τον άλλον σαν κάλπικη δεκάρα, όπως λέει και εκείνος.
Δεν κατάλαβα τίποτα. Τον τιμά πάρα πολύ αυτό. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το, ναι, πώς θα το έκρυβα. Πώς θα ήταν το πολύ ταραγμένος, πολύ στεναχωρημένος, πολύ θλιμμένος. Και έτσι λοιπόν, την ώρα που κατεδαφιζόταν το προπονητήριο στη Δράμα, δεν γνωρίζαμε κάτι, πηγαίναμε εμείς, έκανα τον αγώνα μου. Μπήκα στον τελικό. Μετά στον τελικό κατέκτησα και το χρυσό μετάλλιο. Τα έμαθα όλα μετά, αφού κατέβηκα από το βάθρο. Αλλά έχει και αυτό την ιστορία του. Λοιπόν, τώρα που γνωριστήκαμε, θέλεις να κάνουμε ανταλλαγή προϊόντων? Θέλω. Αν μου δείξεις εσύ πώς πυροβολάνε. Όχι προς τα πάνω μου. Όχι, εννοείται. Τώρα. Έτσι θα σου δείξω εγώ. Θα προσπαθήσω εγώ να σου δείξω πώς σου τάνω. Τώρα σώθηκες. Η αλήθεια δεν είναι πολύ καλή στον μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το σώτ. Πολύ ωραία, δεν είναι κάτι κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν θα προσπαθήσω. Έλα, αφού τα βάζεις στην προθέρμανση. Τα βάζεις στην προθέρμανση. Θα το βάλεις και δεν θα είναι και, δεν θα είναι και μονταρισμένο. Θα είναι από μοντάρισμα. Κάτω. Έλα, το έχεις. Από το έχεις. Πού. Από εκεί. Να, ορίστε. Κοντό σου, σορτ. Α, το βάλες, ορίστε. Σημάδι είναι γι' αυτό. Εντάξει, εντάξει. Εδώ σημαδεύεις με αυτό. Θέλω λίγη προπόνηση. Είμαι απροπόνητη. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Ναι, μπράβο, έλα στην ειδικότητά σου. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα όπως είπαμε και στην εκπομπή, είναι προσκοπημένη δηλαδή. Δεν φοράει. Εδώ το πετίτ χεράκι. Πετίτ. Έγινε πετίτ. Ωστόσο, πάλι μπορείτε να. Άρα, αυτό. Ναι. Λοιπόν, κανονικά πρέπει να μπει τώρα. Ναι, πρέπει να μπαίνει όλο. Οκ, οκ. Okay. Λοιπόν. Τώρα δεν θα κάνει μπαμ. Ξέρω πολύ. Τι πρέπει να γίνεται. Ναι. Αρχικά, ιδανικά, είναι καλύτερο το σώμα να έχει παράλληλη θέση με το στόχο. Ο στόχος είναι απέναντι, ας πούμε. Μπράβο. Μπράβο, ίσιο το χέρι. Τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων. Α, έτσι. Όχι. Όχι. Γυρνάτε. Ανοιχτά τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων, εκεί. Λοιπόν, και τι πρέπει να γίνεται εδώ. Καλά, αυτό πρέπει να μένει σταθερό όσο γίνεται, με έγκαινη. Α, να πούμε το όπλο είναι ένα 150 το συγκεκριμένο. Ένα 150 κιλά. Δεν έχει βάση, το έχεις έτσι. Ναι. Στον αέρα. Οπότε θέλουμε. Να μου πρατσόμενο. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα σκοπευτικά και πρέπει η ακίδα που φαίνεται εδώ στην άκρη να βρίσκεται σε αυτό το κενό ακριβώς σε απόλυτη ευθεία και στη μέση. Τα κενά δεξιά-αριστερά να είναι ίσα και ακριβώς στη μέση. Ακίνητα και θέλει πάρα πολύ απαλό πάτημα της σανδάλης. Όχι, είμαι καλά, μπαμ, δεν υπάρχει αυτό. Έχει φύγει η βολή. Θέλει τόσο απαλό όσο στέκει ακίνητος. Πάρα πολύ σιγά μέχρι να φύγει μόνη της. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ απότομη. Απότομη. Μιλάμε, είναι να τρελαίνεσαι. Εγκληματικό αυτό που λέμε. Είναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά. Δύσκολο. Πολύ, πολύ. Αφού και εμένα πολλές φορές αυτό με. Άστο να μείνουμε φίλοι. Όχι, δε. Μπάσκετ. Θα ξεκινήσω μπάσκετ. Θα ξεκινήσω μπάσκετ. Λοιπόν, όταν θα τελειώσει την καριέρα σου στα 50. Σε πολλά χρόνια. Έχουμε ακόμα. Θα κάνεις τη δουλειά που κάνω εγώ. Τι θα κάνω. Το έχεις. Το έχω. Ναι. Το έχεις. Να δούμε. Σε μια τέτοια διαδικασία, αγώνα, από την ώρα του προκριματικού, του τελικού, της αγωνίας για το τι θα κάνουν οι άλλες και όχι μόνο τι θα κάνεις εσύ, ποια είναι η στιγμή που η Κορακάκη φτάνει στο πικ? Εγώ βάζω μέσα και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την άνοδο στο βάθρο τη στιγμή του και τελικού. Την ανάκρωση του εθνικού ύμνου. Τι απ' όλα είναι αυτό που σε τσιτώνει? Όλα. Το κάθε ένα, στο κάθε ένα υπάρχει το δικό του τσίτωμα. Δηλαδή, εκείνες τις πεταλούδες στο στομάχι και εκείνη την ταχυκαρδία, την ώρα που πας για το μετάλλιο, βολή με βολή, είναι ένας αργός θάνατος το άθλημά μας. Αργός θάνατος, μέχρι, έτσι, μέχρι και την τελευταία βολή των προκριματικών, για να μπεις τελικό, γιατί ξέρεις τι κάνεις, βλέπεις το αποτέλεσμα εκείνη την ώρα, αγωνιζόμαστε επί μια μισή ώρα. Γνωρίζεις, όταν πας για ένα παγκόσμιο ρεκόρ, γνωρίζεις, αρχίζουν τα μαθηματικά, υπολογίζεις. Μέχρι και την τελευταία βολή δεν είναι τίποτα σίγουρο. Μέχρι και άριστα να πηγαίνεις μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι την τελευταία βολή δεν ξέρεις τι θα γίνει. Κάθε στιγμή έχει το δικό της, τη δική της χάρη. Για να γίνει κάποιος καλός σκοπευτής ή καλή σκοπεύθεια, στο δικό σου επίπεδο, που είναι elite, top, τι χρειάζεται να έχει? Είναι ευκολότερο να πω ότι χρειάζεται να μην έχει. Να μην... Παρά το τι πρέπει να έχει. Τι δεν πρέπει να έχει, λοιπόν? Σίγουρα δεν πρέπει. Εντάξει, βέβαια, εγώ είμαι η εξαίρεση στον κανόνα.
ο coach έχει πει πολλές φορές ότι θα σκίσω τα πτυχία μου. Ναι, δεν ενδείκνυμαι για αυτό το άθλημα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει το χαρακτήρα μου ένα πιο δυναμικό άθλημα. Καράτε, τζούντο, κάτι τέτοιο. Έκανες κάτι τέτοιο πριν από το... Δεν έκανα. Και ίσως... Κατευθείαν στα κατευθείαν. Όπλα έπεσες. Η αλήθεια σαν παιδί, γιατί με τη σκοπούλα ξεκίνησα 12 χρονών. Η αλήθεια είναι ότι νωρίτερα έκανα κολύμπηση, στίβο, αλλά τα σε κλασικά. Επίπεδο okay. Τα κλασικά, μέχρι το να μην κάθομαι στον υπολογιστή στο σπίτι, να αθλούμε, να κινούμε, να... τόσο. Και λίγο βόλεϊ είχα κάνει. Τέλος πάντων, σταμάτησα μετά το στίβο. Ο στίβος ήταν το τελευταίο πριν τη σκοποβολή και μετά μείναμε εδώ. Τι έλεγα λοιπόν, έλεγες σίγουρα ότι δεν πρέπει είσαι να η έχει. Εξαίρεση στον κανόνα. Μπράβο, δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά μου. Να μην είναι όμορφο. Να μην είναι όμορφο δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην κατηγορηθώ για και το κομπλιμέντο του χαρακτήρα μου εννοώ. Το λέω πώς μου έρχεται. Μπράβο. Δεν πρέπει να. Μάλλον ας πω αυτά που πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει ηρεμία, πρέπει να έχει πολύ αυτοσυγκέντρωση, πρέπει να έχει πειθαρχία και γενικότερα ό,τι κάνει σε πολύ υψηλό επίπεδο, ακαδημαϊκό, αθλητικό, οτιδήποτε, πρέπει να έχει πειθαρχία. Στοχοπροσήλωση και φυσικά να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις εντός εισαγωγικών ό,τι χρειάζεται για να φτάσεις στους στόχους που έχεις θέσει. Άρχισες να λες όμως τι δεν πρέπει να έχει. Τι δεν πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει νεύρα. Νεύρα. Δεν πρέπει να έχει εκνευρισμό, δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή του, δεν πρέπει να έχει, πώς να το πω, τεμπελιά, να το πω βαρεμάρα, έτσι, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Αυτά. Είναι βαρετό ως άθλημα. Υπάρχουν αθλήματα που είναι βαρετά, δηλαδή, ναι. Εγώ επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το κολύμπι, ας πούμε. Λένε οι κολυμβητές, πάρα πολλοί κολυμβητές εγκαταλείπουν νωρίς στην ενεργό δράση, ή τουλάχιστον την εγκατέλειπαν, γιατί λέγανε ότι βαριέμαι να μετράω πλακάκια στην πισίνα. Α, ότι οι ίδιοι βαριούνται ναι, με ναι, αυτό ναι, που ναι, κάνουν. Ναι. Κι όμως το δικό μας με το χέρι στην καρδιά είναι πολύ βαρετό, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι. Και για μένα ακόμη που το γνωρίζω και θα καθίσω να παρακολουθήσω τους άντρες, ας πούμε, ναι. Στα 10 μέτρα πιστόλι, είναι πολύ βαρετό να το παρακολουθείς, γιατί είναι ένα στατικό άθλημα, εντάξει. Αλλά όσο βαρετό είναι να το παρακολουθείς, άλλο τόσο. Υπέροχο και, πώς να το πω, σε ιντριγκάρι να το ασκείς. Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, γιατί χρησιμοποίησες μια εξαιρετική έκφραση, λες με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά αυτό. Με το χέρι στη σκανδάλη τι. Με το χέρι στη λαβή και το δάχτυλο στη σκανδάλη. Αθώος. Το στόχο μου και μόνο. Εγώ, το πιστόλι μου και στόχος μου. Πώς είναι η διαδικασία, δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν πρέπει να σκέφτεσαι τίποτα άλλο, έτσι. Η αλήθεια δεν πρέπει να σκέφτεσαι τίποτα. Εντάξει, αυτό δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό. Όλοι, και να πεις ότι δεν σκέφτομαι τώρα κάτι, η απόλυτη νιρβάνα δεν μπορεί να υπάρξει, δύσκολα θα υπάρξει. Πάντα περνάνε σκέψεις στο μυαλό, έστω και αμυδρά, αλλά πάντα θα περνάνε. Εδώ πρέπει όσο το δυνατόν γίνεται να αποβάλεις κάθε σκέψη και να επικεντρωθείς μόνο επάνω στην τεχνική σου, στο τι πρέπει να κάνεις. Είναι πάρα πολύ τεχνικό άθλημα. Πάρα πολύ τεχνικό. Ναι. Η Ολυμπιακή σκοποβολή, αυτό και τη διαφορίζω γιατί ναι. Υπάρχουν πολλά είδη σκοποβολής. Πολλές φορές μου λένε κυνηγή, αλλά πάμε να κυνηγήσουμε. Ναι, ναι. Ποτέ. Δεν γνωρίζω από αυτά τα όπλα, δεν... καμία σχέση. Χώρια που δεν θα κυνηγούσα ποτέ εγώ σαν Άννα, γιατί είμαι και φιλόζωη. Τέλος πάντων. Άλλη ιστορία, άλλη συζήτηση. Η σκοποβολή, η πρακτική σκοποβολή που κάνουν περισσότερο το βλέπουμε σε ταινίες με αυτά τα όπλα, με καμία σχέση. Καμία. Η Ολυμπιακή σκοποβολή είναι πάρα πάρα πολύ τεχνικό άθλημα. Πάρα πάρα πολύ. Είναι και τακτικό. Φυσικά. Τι τακτική έχει. Δηλαδή, εσύ όταν ετοιμάζεσαι για έναν αγώνα, πώς σχεδιάζεται με τον Τάσο. Έχει τακτική. Την τακτική. Όχι όπως άλλα αθλήματα όσον αφορά αντίπαλο. Δηλαδή, τρόπους να φερθείς για να επηρεάσεις αντίπαλο, όχι. Ναι, να κάνεις mind game, να του πειράξεις το μυαλό, ας πούμε. Όχι, αυτό δεν υπάρχει σε εμάς. Ο μόνος αντίπαλος πραγματικά είναι ο εαυτός σου. Και η τακτική κινείται γύρω από αυτό. Στο πώς να φέρνεις τον εαυτό σου σε σημεία. Βασικά είναι σημεία τεχνικά κι αυτά, που είπαμε είναι πάρα πολύ τεχνικό. Στο πότε πρέπει να ξέρεις πότε να μην σε καταβάλει το άγχος, πότε να βγεις έξω. Πότε να ζητήσεις τεχνική συμβουλή από τον coach, πότε να μην ρίξεις τη βολή σου και να κάνεις άρνηση, να κατεβάσεις το... Είναι τεχνικά θέματα και αυτά. Φυσικά έχει και τακτική, αλλά είπαμε όχι όσον αφορά αντίπαλο και όπως έχουν άλλα αθλήματα. Ήταν αναπόδραστο που λένε, αναπόφευκτο στο σπίτι να ξεφύγεις από τα όπλα, από τη σκοποβολή. Ναι, θα ήταν. Μπορώ να πω ότι θα ήταν, αρκεί να το ήθελα.
να ξεφύγω, ναι. Έτσι. Δεν ήταν μονόδρομος. Οι γονείς μου πάντα και ο πατέρας μου και προπονητής μου ήταν πάρα πολύ δημοκρατικοί, πολύ φιλελεύθεροι, γενικότερα με ό,τι επιλογή έκανα. Φυσικά και για τις δραστηριότητές μου, έτσι, ό,τι άθλημα και να επέλεγα θα το υποστήριζαν. Και όπως είπα, έκανα στα 12 σταμάτησα με το στίβο γιατί είχα θέματα στα πόδια μου. Πονούσα πάρα πολύ και τότε βρήκε την ευκαιρία ο πατέρας μου, ο δημοκρατικός κατά τα άλλα, βρήκε όμως την ευκαιρία να μου προτείνει, όχι να μου επιβάλλει ποτέ, να πάω στο σκοπευτήριο να δοκιμάσω. Πήγα δοκίμα, νομίζω ήταν Οκτώβριος, Νοέμβριος, ήμουν 12, πήγα να δοκιμάσω, αυτό ήταν. Μαγεύτηκες δηλαδή. Μαγεύτηκα. Ενώ μάλιστα του είχα πει όταν ήρθε στο σπίτι και μου είπε: έλα μέχρι το σκοπευτήριο να δοκιμάσει, να δει πώς είναι. Και άμα δεν σ' αρέσει, μην ξαναμπεί ποτέ. Μην ξαναπιάσει όπλο στα χέρια σου. Του έλεγα: έχρε μπαμπά, αφού είναι βαρετό. Αυτά που λέγαμε πριν. Μα είναι βαρετό, μα τι θα κάνω. Μου λέει: έλα, ρίξε μισή ώρα. 20 λεπτά βέβαια από το χρόνο. Ρίξε και μην ξαναπιάσει. Τα 20 λεπτά εκείνη τη μέρα έγιναν μισή ώρα, τρία τέταρτα, μία ώρα. Μου λέει: παιδί μου, το χέρι σου δεν θα πάθει. Πρέπει να διακόψουμε. Όχι, θέλω, άσε με να ρίξω κι άλλο. Αυτό ήταν. Έχεις αγαπημένο αγώνισμα? Όχι. Όχι. Το καθένα είναι ξεχωριστό. Έχει διαφορετική τεχνική. Όχι. Μου αρέσουν και τα δύο το ίδιο. Ποιο είναι πιο δύσκολο? Υπάρχει πιο δύσκολο? Υπάρχει δηλαδή κλίμακα βαθμού δυσκολίας? Σε αυτά τα δύο που κάνω, ναι. Όχι. Μπορείς να πεις ότι τα 10 μέτρα αεροβόλο είναι ακόμα πιο τεχνικό και ακόμα πιο της λεπτομέρειας. Οπότε, αν πρέπει να διαλέξω ένα, θα ήταν αυτό, τα 10 μέτρα. Σε ιντριγκάρει να ασχοληθείς και με άλλο αγώνισμα πέρα από αυτά? Η αλήθεια είναι όχι. Γιατί γενικώς ό,τι κάνω και ένα από τα δύο να έκανα, 10 ή 25, ένα από τα δύο, θα ήθελα να το κάνω άψογα. Οπότε ήδη με τα δύο νομίζω ότι είμαι στα όρια μου. Τόσο όσο να μπορώ να ασχοληθώ και με τα δύο πάρα πολύ καλά. Να έχω διακρίσεις και στα δύο, όπως καταφέρνω και έχω, αν και είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή, σπάνια σε εμάς ένα σκοπευτής ή μια σκοπεύτρια είναι εξίσου καλός και στα 10 δύο. Και στα 25. Και στα δύο, ναι. Ωστόσο, είμαι στα όρια μου. Νομίζω δεν θα άντεχα και τρίτο, νομίζω. Τι, στη ζωή της Άννας Κορακάκη. Επειδή τα λέω ωραία, είμαι σίγουρος θα μου δώσει μια ωραία πατήση. Μπαμ! Μπαμ! Παναγία μου. Νομίζω θα τρώμε. Τι αποτελεί το όπλο? Τι αποτελεί? Σίγουρα μέρος της καθημερινότητάς μου, πολύ μεγάλο, εκ των πραγμάτων. Γιατί βρίσκομαι 6 στις 7 ημέρες της εβδομάδας στο σκοπευτήριο, στα σκοπευτήρια μάλλον. Προέκταση του χεριού μου. Σίγουρα, ναι. Και ποια είναι η ζωή μου, ποια έχει γίνει, δεν το φανταζόμουν. Ναι. Δηλαδή, από τα 12 που πήγα κάτω από τις κερκίδες στο σκοπευτήριο να δοκιμάσω, μέχρι τώρα που έχει, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό που κάποτε διασκέδαζα πραγματικά γιατί ήμουν παιδί, θα γίνει πια το επάγγελμά μου, γιατί έχει γίνει το επάγγελμά μου. Είναι το επάγγελμά μου, ποια είναι η ζωή μου, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τι υπάρχει εδώ, η λαβή, τι δεν κάνε υπάρχει μια, εδώ. Ένα description. Αυτά που βλέπουμε είναι ούτε το 1/500 από ό,τι υπάρχει μέσα. Υπάρχει τρελή επιστήμη πάνω σε αυτό. Εγώ δεν ξέρω να το λύνω και να το δένω. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο, μόνο coach. Εγώ ξέρω μόνο να ρίχνω. Τα πολύ βασικά, αυτά που βλέπουμε είναι η λαβή, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη για κάθε σκοπευτή. Φτιάχνεται εργονομικά στο χέρι του καθενός. Είναι ειδική παραγγελία δηλαδή για τον καθένα. Ναι, ναι. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να. Αν χάσω ή μείνει σε ένα αεροδρόμιο το πιστόλι μου, δεν μπορώ να πάρω. Του Διονύση, α πούμε. Ή του αδερφού μου, του Διονύση, και να ρίξω. Καλός ο Διονύσης. Πολύ καλός. Πήρατε μαζί και το πρώτο ήταν που πήρατε τις προάλλες. Όχι, δεν πάρει πολλά. Ήταν σε παγκόσμια κύπελα. Μπράβο, ναι. Σε παγκόσμια κύπελα έχουν πάρει πολλά μετάλλια. Μικτό. Μικτό, μπράβο. Ναι. Και ευελπιστούμε να συμμετέχουμε στο Παρίσι μαζί, επίσης το μικτό. Έχουμε λοιπόν τη λαβή που είναι προσωποποιημένη τελείως. Είναι τα σκοπευτικά μπροστά και πίσω. Είναι το κλίστρο που σηκώνει και κλείνει που οπλίζουμε. Και εδώ είναι η θαλάμη που μπαίνει η βολίδα μέσα. Η σκανδάλη φυσικά. Αυτά είναι τα πολύ πολύ βασικά. Αυτά. Και αυτή είναι η φιάλη. Μπορεί να με δει σε κάποιον αγώνα να έχω διαφορετικά χρώματα. Έχω μπλε άλλες φορές, έχω ασημένιο, έχω φούξ.
Ναι, είναι, έχει αέρα, θα το πάρω τώρα εδώ. Γεμίζει με φιάλι οξυγόνου και έτσι γίνεται και η εκτόξευση της βολίδας. Γι' αυτό και λέμε αεροβόλο. Ναι. Αυτό. Να ρωτήσω τη χαζομάρα μου τώρα. Σκοτώνεις με αυτό? Καμία ερώτηση δεν είναι χαζομάρα. Η συγκεκριμένη είναι. Είναι. Δεν σκοτώνω. Αν έχω την πρόθεση, ναι, σίγουρα ναι, όχι. Ναι. Αν σκοτώνει για κάποιον που θέλει να σκοτώσει, εξαρτάται την απόσταση και το σημείο. Αν είναι εξεπαφής και είναι ένα πολύ σημείο, μπορεί και να σκοτώσει, ναι. Δύσκολα, αλλά μπορεί και να σκοτώσει. Κάθεσαι ένα βράδυ με τον οποιονδήποτε, παρέα ή μόνος, και βλέπεις μια αστυνομική ταινία με πολλά μπαμ-μπουμ. Τι νιώθεις εκείνη την ώρα? Επειδή αυτό εσένα, για σένα είναι μέρος της ζωής σου, μέρος της καθημερινότητας. Και πάλι με το χέρι στην καρδιά, με αποκρούει. Σε αποκρούει, ε. Το βρίσκω πολύ αποκρουστικό. Γιατί συνήθως αυτές τις ταινίες χρησιμοποιούν τα όπλα για να σκοτώσουν. Ναι, ναι, ναι. Για να σκοτώ. Οπότε ναι, το βρίσκω αποκρουστικό. Δεν μου αρέσουν και αποφεύγω να τις βλέπω. Βέβαια, όπως είπα πριν, καμία σχέση η Ολυμπιακή σκοποβολή με όλα αυτά. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά και πάλι, εντάξει, είναι ένα όπλο, εκτοξεύει σφαίρα, μπορεί να γίνει θανάσιμο εργαλείο. Και δεν μου αρέσει, είναι η αλήθεια, ναι. Για να γυρίσουμε σε εκείνη την ιστορία 6 χρόνια πίσω, που με εξαιρετική επιδεξιότητα και υποκριτική ικανότητα ο Τάσος σου απέκρυψε τι είχε συμβεί. Είχε γίνει τότε θέμα της ημέρας. Δηλαδή, σχεδόν όσο μεγάλη είδηση ήταν το μετάλλιο, μπράβο, ήταν και αυτό. Όσο συζητιόταν το μετάλλιο, τόσο συζητιόταν και το νταμάρι στο οποίο αναγκαζόσουμε να κάνεις προπόνηση. Ναι. Τι εξέλιξη είχαμε στα 6 χρόνια που πέρασαν? Είχαμε διάφορες εξελίξεις. Έπειτα, αρχικώς, ναι, θέλω να διαψεύσω τα όσα έχουν υποθεί σχετικά με την κατολίσθηση του προπονητηρίου. Όσο πρόχειρο και να ήταν, όσο κακό και να ήταν, όσο κατάλληλο και αν ήταν να προπονηθεί οποιοδήποτε εκεί πέρα, υπόθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι έγινε, προχώρησαν σε αυτή την πράξη, με σκοπό γιατί είχαν σκοπό μάλλον να κάνουν κάτι καλύτερο. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν έγινε ποτέ, δεν υπήρχε αυτή η διάθεση, δεν υπήρχε αυτός ο σκοπός. Ωστόσο, εντάξει, κάπως έπρεπε να δικαιολογηθεί αυτή η πράξη. Είχαμε και αντικείμενα μάλιστα μέσα, τα οποία δεν περισσώσαμε. Γιατί εμείς ήμασταν στη Βραζιλία, δεν μπορέσαμε. Και ξαφνικά χτυπούσαν τα τηλέφωνα του coach ότι βρίσκονται πάνω αυτή τη στιγμή. Και τα γκρεμίζουν. Με τις μπουλντόζες και τα γκρεμίζουν, τα ρίχνουν όλα κάτω. Αυτό. Δηλαδή, γυρίσαμε και είδαμε ένα μόνο χώμα. Τίποτε άλλο. Τέλος πάντων, από εκεί και έπειτα, ήμασταν μέσα σε μία αποθήκη. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, δεν ξέρω. Θα ήταν καλό να ρωτήσω και τον coach. Νομίζω ανήκει στο Δήμο αυτή η αποθήκη. Τέλος πάντων, πάλι μία πρόχειρη λύση. Μέχρι να φτιαχτεί αυτό το κάτι καινούριο, κάτι κάπου ανθρώπινο να προπονηθώ, γιατί είχα και αγώνες μετά το Ρίο, συνέχιζα πολύ. Mm. Δεν έκανα διακοπή. Το προσωρινό έγινε μόνιμο. Μείναμε εκεί. Είχε πάρα πολλά θέματα και εκείνη η αποθήκη. Δεν πήγαινε άλλο. Κάποια στιγμή, ως απομηχανής θεός, έρχεται ένας επιχειρηματίας με δραμηνή καταγωγή. Άρης Θεοδωρίδης. Ο απομηχανής θεός μας. Χτυπάει το τηλέφωνο του πατέρα μου. Και πραγματικά, αφού ήταν τόσο καλό για να είναι αληθινό, νομίζαμε ότι κάποιος μας κάνει πλάκα, ότι θα είναι κάτι που ίσως λόγια. Ήταν τόσο καλό. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος προθυμοποιήθηκε. Είναι δραμηνής καταγωγής, όπως είπα. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Αθήνα, όμως, και ζει. Λατρεύει τη δράμα, έχει κάνει πάρα πολλά για την πόλη. Και ξεκίνησε με την κατασκευή 2 προπονητηρίων στη δράμα, 10 και 25 μέτρων, τα οποία μέχρι στιγμής είναι ιδιωτικής χρήσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Προπονούμε εγώ, γιατί έπρεπε να βρεθεί άμεσα μία λύση, γιατί συνέχιζα με τους αγώνες. Ωστόσο, έχουμε σκοπό μετά το Παρίσι να κάνουμε σύλλογο, σωματείο, γιατί θέλουν και πάρα πάρα πολλά παιδιά και μεγάλοι, γιατί η σκοποβολή δεν έχει ηλικιακό όριο, να ξεκινήσουν με το άθλημα. Και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μου όνειρο να γίνει ένα σωματείο και να ξεκινήσουν πάρα πολλά παιδιά σκοποβολή. Ναι, γιατί εσύ ανήκει σε σωματείο της Θεσσαλονίκης. Σωστά, στον Ορίωνα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία επηρέασες
που να δημιούργησες έτσι μια, ένα impact που λένε μετά τα μετάλλια στη... Πολλά στο Ρίο, και πάρα πολλά. Στην πόλη, στο περιβάλλον. Αμέτρητα και όχι μόνο ναι. στην πόλη μου. Παντού μας έπαιρναν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα, μας, όπου και αν βρισκόμουν. Πήγαινα, έτυχε να είμαι στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και με έπιαναν μητέρες με τα παιδάκια. Ο μικρός, η μικρή θέλει να ξεκινήσει. Πού να πάμε, τι να κάνουμε. Τι... Πάρα πολύ, αμέτρητη. Αμέτρητη. Μακάρι όμως να ήταν τόσο εύκολο όσον αφορά το θέμα της υποδομής. Το να κάνεις ένα σκοπευτήριο, όσο είναι το να στήσεις μια μπασκέτα κάπου, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι. Η αλήθεια δεν είναι, αλλά πραγματικά, ειδικά στην επαρχία, αλλά υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, πάρα πολλά παιδάκια, συγκινήθηκα πάρα πολύ, πάρα πολλά παιδάκια, στο γκαράζ του σπιτιού τους ή σε κάποια αποθήκη κτλ. 10 μέτρα, που είναι πιο εύκολο, έκαναν αυτοσχέδια προπονητήρια και ναι. Τις προάλλες που πήγατε για έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία, πώς ένιωσες? Που ξαναγύρισα στον τόπο του θριάμβου, στον τόπο του εγκλήματος. Η αλήθεια, είχα ξαναπάει το 19, δηλαδή από πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς ήταν το 2019 πάλι σε παγκόσμιο κύπελλο και αυτή ήταν η δεύτερη. Αλλά ήταν η πρώτη που πήγα μαζί με τον coach. Γιατί το 19 δεν είχε έρθει ο μπαμπάς μαζί, ο μπαμπάς coach, ναι. Δεν είχε έρθει μαζί, οπότε ήταν πρώτη φορά για εκείνον, δέος κάθε φορά. Νομίζω εκείνο το σκοπευτήριο κάθε φορά που θα μπαίνω θα νιώθω το ίδιο πράγμα. Και να γεράσω, το ίδιο πράγμα θα νιώθω, νομίζω. Δέος, αυτό, δέος. Συγκίνηση, τα αγαπώ όλα εκεί. Κάθε τοίχο, κάθε καλώδιο, τα πάντα. Στο μεικτό, πώς είναι ο συνδυασμός με τον αδερφό σου? Πολύ ιδιαίτερος. Άλλοτε επιτυχημένος, άλλοτε όχι. Όπως και κάθε ομάδα φυσικά. Τα σκόρ μας υπολογίζονται αθροισματικά. Ρίχνω εγώ, ρίχνει εκείνος. Είναι, είμαι πολύ φορτισμένη. Νομίζω ότι θα ήμουν πιο cool αν ήμουν με κάποιον άλλον. Αλλά το γεγονός ότι είμαι με τον αδερφό μου, δεν ξέρω, μου δίνει ένα άλλο... Είναι μία άλλη αίσθηση, δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι πολύ ωραίο. Έχει η σκοποβολή στην Ελλάδα, δεν θα έλεγα την αποδοχή, την αναγνωρισιμότητα ή τη δημοφιλία, δεν τα έχει αυτά. Αισθάνεσαι ότι πρέπει να υπερβάλλεις σε αυτόν, να αποδεικνύεις καμιά φορά ότι δεν είσαι ελέφαντα σε θέματα που αφορούν το να διεκδικήσετε κάτι, το να κάνετε καλύτερες τις συνθήκες της προπόνησής σας, το να τύχει το άθλημα μεγαλύτερης προσοχής. Θα τολμήσω να πω ότι μετά το Ρίο, και όπως γίνεται και στα περισσότερα αθλήματα, του ερασιτεχνικού αθλητισμού τουλάχιστον, είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και πάρα πολύ μεγάλη δημοτικότητα και το γεγονός ότι, όπως είπα και στην αρχή, δόξα τω Θεώ, μπορώ και συνεχίζω, και συνεχίζω σταθερά και μπορώ και κερδίζω ακόμη μετάλλια, νομίζω ότι έχει παραμείνει αυτό. Φυσικά δεν είναι τόσο διαδεδομένο, έστω και μετά τους Ολυμπιακούς, όσο είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, η κολύμβηση, το τένις. Δεν είναι. Και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά όσον αφορά για να διεκδικήσουμε πράγματα στην Ελλάδα, νομίζω ότι ναι, μπορούμε. Μπορούμε και δεν θα ήταν παράλογο να το κάνουμε. Έχεις μπει από τώρα στο τρυπάκι του Παρισιού για το 2024. Ναι. Άλλωστε είναι μόνο 2 χρόνια. Και να μην ήθελα να μπω, αναγκάζομαι να μπω, γιατί από τον Οκτώβριο, ναι, τον Οκτώβριο τώρα του 2022, ξεκινάνε οι προκρίσεις. Οπότε τώρα ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά. Σε αυτό που είπαμε πριν, θέλω να προσθέσω κάτι για το να διεκδικήσουμε όσον αφορά υποδομές κτλ. Να δώσω ένα παράδειγμα που νομίζω συμβαίνει και σε άλλα Ολυμπιακά αθλήματα, συνέβη μάλλον. Μετά τους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004, το Μαρκόπουλο στην Αθήνα, το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, έχει μέσα μηχανήματα, είναι οι στόχοι που ρίχνουμε ηλεκτρονικοί στο εξωτερικό, που όλοι οι αγώνες γίνονται σε αυτούς τους στόχους. Τα οποία ήταν αγορασμένα, ήταν χώρια το ότι το Μαρκόπουλο στο Σκοπευτήριο δεν έχει λειτουργήσει από την Αθήνα μετά ξανά, δεν έχει φιλοξενήσει κανέναν αγώνα. Ενώ σχεδόν όλα, ή αν όχι όλα, 9 στα 10 σκοπευτήρια του κόσμου μετά τους Ολυμπιακούς έχουν φιλοξενήσει τουλάχιστον 1 ή 2 παγκόσμια κύπελα. Χώρια το ότι δεν έχει γίνει λοιπόν αγώνας, υπάρχει μέσα υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί, να δοθεί, γιατί είναι αγορασμένο. Σε συλλόγους και στο εθνικό σκοπευτήριο, το εθνικό μας σκοπευτήριο του Βύρων, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα που κάνουμε και τα πανελλήνια πρωταθλήματα, δεν έχει ηλεκτρονικά μηχανήματα ΣΥΟΥΣ, ενώ βρίσκονται στο Μαρκόπουλο. Και είναι εκεί σχεδόν 20 χρόνια, 18 χρόνια τώρα, πόσο είναι από την Αθήνα. Τα έχουν φάει οι αράχνες, η υγρασία, δηλαδή ρίξαν 60 βολές
τον Αύγουστο του 2004 οι σκοπευτές εκεί. Και μετά το Σεπτέμβριο μπήκε λουκέτο και έμειναν και αυτά εκεί, ενώ θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή τόσα μηχανήματα. Και στα 25 μέτρα και στα 50 και στα 10 βρίσκονται εκεί και δεν έχουν βγει μέχρι σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ. Διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει δικαιολογία όσον αφορά το... Υπήρχε για κάποια χρόνια, για πολλά χρόνια, λόγω της κρίσης και φυσικά σεβαστό και δεκτό, δεν έχουμε τα χρήματα και όντως αυτά τα μηχανήματα είναι ακριβά. Δεκτό. Αυτά έχουν αγοραστεί όμως. Υπάρχουν. Τα έχουμε. Είναι δικά μας. Γιατί να βρίσκονται εκεί μέσα. Πάρτε τα από εκεί μέσα και μοιράστε τα. Δώστε τα σε σωματεία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κρίμα και αυτό θα μπορούσε, νομίζω, πολύ εύκολα να αλλάξει. Πώς ένιωσες όταν μπήκες σημειοφόρος μαζί με τον Πετρούνια στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο? Εκπληκτικά. Ήταν κάτι το μοναδικό. Παρόλο που ήταν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, για πρώτη φορά δηλαδή οι Ολυμπιακοί έγιναν χωρίς θεατές, μπήκαμε σε ένα, ήμασταν με τις Εν τω μεταξύ, μάθαμε την ώρα που φτάσαμε στο στάδιο ότι. Γιατί, για παράδειγμα, εμένα με είχαν βάψει. Βάφεσαι πριν από τους αγώνες? Όχι, ελάχιστα. Όχι. Ελάχιστα. Γιατί ξυπνάμε από πάρα πολύ νωρίς, είμαι με τις σακούλες, λίγο κάτι κανένα, λίγο κονσέλερ να μην δείχνω σαν μούμια. Λίγο κάτι λίγο. Αυτό, τίποτα. Νομίζω δεν με έχει δει κανείς με υπερβολικό μακιγιάζ, όχι. Κοτσίδα πάντα. Όχι, τα μαλλιά. Εγώ το λέω, δεν θυμάμαι με ποιον το είχα ξανακουβεντιάσει, ίσως με τη Βούλα την Πατουλίδου. Μου είχε κάνει εντύπωση στο Σίδνεϊ το 2000, εσύ ήσουν αγέννητη τότε. Τεσσάρων χρόνων. Έλα, μην τα λες. Που είδα το πρωί τη Μανιάνη την ημέρα του Ελληνικού Κοσμίου. Πού πας, Μίγα, λέει, στο κομμωτήριο. Ορίστε. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την κάθε αθλήτρια. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τότε, ναι, καλά το είπα, το 2000, δεν χρησιμοποιούσαν τόσο, δεν έδιναν μάλλον τόση σημασία στο μακιγιάζ και στα μαλλιά οι αθλήτρες. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια όμως λίγο αλλάζει αυτό. Λίγο φιλαρές και εισδύει περισσότερο. Τι πήγε να πει λοιπόν ότι. Ήταν εκπληκτικά. Λοιπόν, είχα βαφτεί και μαθαίνουμε μόλις μπαίνουμε στο στάδιο ότι θα φοράμε μάσκες. Σοκαριστήκαμε με το Λευτέρι. Γιατί ήμασταν σε ένα ανοιχτό στάδιο. Ναι. Τέλος πάντων. Εμβολιασμένοι όλοι, χωρίς θεατές. Ήταν εκπληκτικό το συνέστημα. Ήταν λίγο στενάχωρο το γεγονός ότι μπήκαμε σε ένα στάδιο, είχε παντού φώτα και βλέπαμε γύρω-γύρω-γύρω. Ό,τι βλέπαμε ήταν ένα κενό. Τίποτα. Σαν να μπήκαμε μέσα σε ένα άδειο δωμάτιο, σε μια αποθήκη. Αυτό. Ωστόσο, αυτό σημαίας δεν αλλάζει. Το γεγονός ότι μπαίνει η χώρα σου πρώτη, παρελάβει στο στάδιο, είναι κάτι το μοναδικό. Εδώ, αν μου δίνετε την ευκαιρία, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Που επίσης είχε υποθεί και με είχε στενοχωρήσει γιατί ήταν πάρα πολύ μακριά από την αλήθεια και αυτό. Υπάρχει ένα πλάνο, νομίζω, το οποίο το είδα και εγώ, ισχύει. Στο οποίο φαίνεται και υπήρχαν κατηγορώ πολλά πάνω σε αυτό, ότι εγώ παίρνω τη σημαία από το Λευτέρι. Ότι κρατάει ο Λευτέρι σημαία και πάνω το πάρω. Ενώ πριν να μπούμε στο στάδιο, καλά είχαμε κάνει τον Λευτέρι. Τον ψόφισα, γιατί ο Λευτέρης είχε ξανακάνει σημειοφόρος. Για μένα θα ήταν πρώτη φορά στον Μπακού, στο European Games, το 2015. Ναι. Και τέλος πάντων, Λευτέρη, τι θα κάνω. Και επειδή ήταν η πρώτη φορά κιόλας που σημειοφόρος στους Ολυμπιακούς θα ήταν ένας άντρας και μία γυναίκα, οπότε έπρεπε κάπως να τη μοιράζονται τη σημαία, έπρεπε να δούμε στο πώς λίγο να οργανωθούμε, να κάνουμε τη δική μας χορογραφία σε εισαγωγικά. Λευτέρη, πώς θα μπεις πρώτα εσύ και θα πάρω εγώ, θα μπω πρώτα εγώ και θα πάμε μαζί και μετά θα, σε τρία βήματα, σε πέντε βήματα μετά, οπότε θα κάνουμε τις πάσες. Οπότε είχαμε και αυτό στο νου μας. Είχαμε και αυτό το άγχος. Εγώ, πέρα από τις πρώτες φοράς. Λοιπόν, και είχαμε συνεννοηθεί ότι μπαίνουμε μαζί με ψηλά τη σημαία, την κρατούσαμε πολύ ψηλά κτλ. Και μετά κάθε τρία-τέσσερα βήματα θα κάνουμε αλλαγές. Παίρνε, βαδοίνε κτλ. Και υπάρχει όντως αυτό το πλάνο και μετά φεύγει. Στο οποίο κρατάει ο Λευτέρης και ήταν πια η σειρά μου λέει και κάτω από τη μάσκα, έλα πάρε τώρα και κάνω αυτό. Και βγήκε ότι εγώ πήρα τη σημαία και τα λοιπά και καμία σχέση. Αυτό. Πώς προέκυψε... Για την ιστορία. Πώς προέκυψε εκείνη η ανάρτησή σου, κλείσε μέσα στην ψυχή σου στην Ελλάδα και θα ενσταθείς μέσα σου να λακταρίζει κάθε είδους μεγαλείο του Διονυσίου Σολομού. Κάπου το γράψεις. 25 Μαρτίου. Δεν θυμάμαι, γιατί
Κάνω και αρκετά posts στο Instagram. Πρέπει να το είχαν βάσει όμως. Εθνική γιορτή ήταν. Νομίζω εθνική γιορτή. 25η Μαρτίου ή 28η Οκτωβρίου. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχει που το. 25η Μαρτίου. Γενικώς λατρεύω την πίεση. Ένα. Άλλο. Δεύτερον, σε κάθε εθνική γιορτή. Πάντα, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή εκπροσωπούμε τη χώρα και με την ιδιότητα που έχουμε και τραγουδάμε και τον εθνικό ύμνο και όλο αυτό, νιώθω την ανάγκη να το κάνω. Και πάντα επιλέγω απόσπασμα από, από κάποιον Έλληνα ποιητή όσον αφορά την Ελλάδα ή μου αρέσει να το κάνω. Αν δεν υπήρχε σκοποβολή, αν δεν υπήρχε ο μπαμπάς Παύλα προπονητής, αν δεν υπήρχαν σπορ καν. Δεν υπήρχαν σπορ. Ναι, δεν υπήρχαν σπορ. Τι θα έκανε ζωή σου. Δεν υπήρχαν καθόλου. Ναι, δεν υπήρχε αθλητισμό, δεν τον είχε. Σαν επάγγελμα. Ναι, ναι, σαν επάγγελμα. Τι. Δεν ξέρω, ιδρυτής κάποιου συλλόγου για σπορ. Ναι, τι προσανατολισμό θα είχε. Το δεν ξέρω. Δεν θα έκανε την οικοκυρά πάντως. Δεν καθόσουν στο σπίτι. Κάτι θα έκανε. Γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω κι αυτό. Παράλληλα. Και τώρα που υπάρχει και το τώρα. Σπορ και το κάνεις συγκεκριμένο. Κάνεις δουλειά στο σπίτι. Ναι, φυσικά. Ή δεν θα μπορώ μεθαύριο που θα παντρευτώ, που είπαμε, να κάνω και αυτό παράλληλα. Νομίζω ότι θα μπορώ. Μπορεί να μην τα καταφέρω, αλλά θα το προσπαθήσω. Αν δεν υπήρχαν τα σπόρ, ναι, δεν ξέρω. Θα ήθελα να τα ανακαλύψω. Γιατί είμαι αθλητικός τύπος. Δηλαδή, και αν δεν έκανα σκοποβολή, θα έκανα άλλο άθλημα. Δεν ξέρω τι, αλλά θα έκανα ένα άθλημα. Ναι, δεν ξέρω. Ίσως θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω σε ζωολογικό κήπο. Σε ζωολογικό κήπο. Ναι. Πάρα πολύ. Και τι να ταΐζεις τα λιονταριά. Να ταΐζω, να ναι. καθαρίζω, να πώς προέκυψε αυτό. Ναι, είναι λίγο αντιφατικό αυτό. Είμαι κατά και των ζωολογικών, κάποιων ζωολογικών τουλάχιστον, επειδή... ή κάποιων ειδών ζώων ναι. που τα φιλοξενούνται. Φιλοξενούνται. Είμαι πολύ ευγενική σε ζωολογικούς κήπους. Αν όμως υπήρχαν και έπρεπε να υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, θα ήθελα να είμαι μία φροντιστής εκεί των ζώων. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν καλά αυτή τη δουλειά, ναι. όπως και παντού υπάρχουν. Σωστό. Οπότε, αν έπρεπε να υπάρχουν ζωολογικοί έτσι κι αλλιώς, θα ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά για να είμαι πολύ τρυφερή με τα ζώα. Έχετε κατοικίδιο σπίτι? Εγώ έχω πια. Τι? Είχα ξεκινήσει γιατί πάντα με αποθάριναν. Δεν μπορείς να έχεις κατοικίδιο με τη ζωή που κάνεις, λείπει συνέχεια. Ποιος θα το βγάζει βόλτα, ποιος θα το προσέχει. Ναι. Ποιος και όντως. Είναι τεράστια ευθύνη, έτσι. Δεν παίρνουμε ζώα έτσι. Εγώ ήθελα αντί και καλά κάτι. Ξεκίνησα με ψαράκια, είναι δύο. Κάτι safe. Αυτόματι τα ύστρα όταν λείπω και τα λοιπά. Φίλτρα και τα λοιπά. Δεν ήθελα αυτή την αιχμαλωσία. Το πουλί στο κλουβί, όχι. Υιοθέτησα σκυλάκι. Βέβαια. Ζούμε μαζί τώρα 6 μήνες, μετράμε. Τη λένε μπύρα. Μπύρα. Μπύρα, μπύρα σαν αυτή που πίνουμε. Είναι ξανθιά, έχει ακριβώς το χρώμα μπύρας. Έχει πράσινα μάτια, είναι μία κούκλα, τη βρήκα αδέσποτη. Την υιοθέτησα, είναι 8 μηνών τώρα και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς. Δηλαδή, το πώς ήμουν τόσα χρόνια πριν χωρίς σκύλο, δεν ξέρω πώς το έκανα. Πόσο διαφορετική είναι η Άννα από την Κορακάκη, δηλαδή η Άννα του σπιτιού, η Άννα των φίλων της, η Άννα κόρη, η Άννα αδερφή, να σας πούν. Σε σχέση με την Κορακάκη την ώρα του αγώνα, την Κορακάκη αυτή. Ό,τι και να πω εγώ, νομίζω ότι είναι πιο ασφαλές να το πούν αυτό, να το απαντήσουν οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι δικοί μου άνθρωποι τέλος πάντων. Εγώ μπορώ να πω ότι διαφέρει πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ όσο ξέρω τον εαυτό μου και τα όσα κάνω, οι επιλογές μου, ο τρόπος ζωής που κάνω, διαφέρει πάρα πάρα πολύ. Από την αθλητική μου ζωή και το αθλητικό μου προφίλ και την αθλητική μου ιδιότητα. Σε κουράζει το ταξίδι, ότι μια μέρα είσαι εδώ, την άλλη εκεί? Εντάξει, αναπεριόδους, αναλόγως και τις υποχρεώσεις που έχω και στην προσωπική μου ζωή κτλ. Είναι κουραστικό. Ή μάλλον όταν θα τύχει να συμπίπτουν τρία ταξίδια τα οποία είναι υπερατλαντικά και είναι τα δύο δύση και μετά φεύγεις καπάκι ανατολή, οπότε πας 16 ώρες σε jet lag κτλ. Εντάξει, αυτό είναι, αλλά είναι μέρος της δουλειάς, θα το απολαύσω. Είναι κουραστικό, αλλά εντάξει, θα το απολαύσω. Έχεις αποθυμένο. Έχεις καμιά κοσταριά μετάλλια σε παγκόσμια κύπελλα, έχεις τίτλους, έχεις δύο Ολυμπιακά μετάλλια που πρώτα ο Θεός
σε 2 χρόνια από τώρα μπορεί να τα βγατήσεις. Ναι. Ήθε. Έχεις αποθυμένο, αθλητικό. Είσαι στο ranking νούμερο αθλητικό, 1. Γιατί θα απαντούσα προσωπικό τώρα. Προσωπικό. Προσωπικό ή αθλητικό. Αθλητικό και προσωπικό. Λοιπόν. Θα τα πεις όλα, θα τα μαρτυρήσεις. Απίστως. Αθλητικό. Αθλητικό έχω σίγουρα. Θα γίνω κι εγώ απίστη, θα πω 2. Γιατί και τα 2 είναι πολύ, πολύ μεγάλα θέλω. Να καταρρύψω ξανά, ενώ να το ανεβάσω σε πόντους, στο παγκόσμιο ρεκόρ, στα 10 μέτρα αεροβόλου. Γιατί το είχα κάνει το 2018 στο Fort Benning στην Αμερική, στο παγκόσμιο. Και θέλω να το βελτιώσω. Να το βελτιώσεις. Οπότε να κάνω ένα παγκόσμιο ρεκόρ και σίγουρα η κατάκτηση ακόμα ενός Ολυμπιακού μεταλλίου. Αν έρθουν και παραπάνω, καλώς να έρθουν, ναι. Δεν το συζητάω. Αλλά ένα ακόμη Ολυμπιακό μετάλλιο. Εντάξει, αυτά δεν τελειώνουν. Και 5 Ολυμπιακά μετάλλια να έχεις, θα υπάρχει πρωτού, πάντα το έξω. Πρωτού μου μαρτυρήσεις το προσωπικό αποθυμένο σου. Επειδή η σκοποβολή, όπως και κάποια άλλα αθλήματα, όχι πολλά, δεν έχουν με την ακριβή έννοια ημερομηνία έλειξης. Δηλαδή, τις προάλλες κουβεντιάζα με τον μπαμπά σου και μου είπε ότι ο Χρυσός Ολυμπιονίκης ο Ιράνος άρχισε στα 44. Ναι. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Ναι. Το έχεις καθόλου στο νου σου. Το να συνεχίσω μέχρι δηλαδή, πολύ μεγάλη ηλικία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το έχω. Δεν μπορώ να μην το έχω. Αλλά όπως λέω πάντα, δεν ξέρεις ποτέ. Το θέλω μου είναι αυτό, ναι, να πάω μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Αλλά τώρα τα θέλω από αυτά που μας επιφυλάσσει η ζωή, δεν ξέρεις ποτέ. Δηλαδή, αυτό που λέω πάντα, καλά να είμαστε, τραυματισμούς να μην έχουμε, την υγεία μας να έχουμε έτσι κι αλλιώς. Και ναι, θα ήθελα να συνεχίσω μέχρι κάποια ηλικία, αλλά να είμαι σε καλό επίπεδο. Δεν θα ήθελα να κάνω κάτι για να το κάνω. Yeah. Ναι. Αλλά αν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένες συνθήκες, μπορείς να το κάνεις μέχρι μεγάλη ηλικία σε πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, θεωρώ εγώ, με τη δουλειά που κάνω, ότι μέχρι τα 45 μου, θα τολμήσω να πω, θα μπορώ να διεκδικώ και Ολυμπιακές διακρίσεις. Το προσωπικό αποθυμένο ποιο είναι? Το προσωπικό αποθυμένο, μην περιμένετε ότι είναι τώρα, γιατί όταν μιλάμε για αποθυμένο, είναι παιδιά, οικογένεια κτλ. Πιο μετά. Το προσωπικό αποθυμένο είναι ένα σπίτι με μεγάλη αυλή, και ας είναι μικρό το σπίτι, δεν με πειράζει. Ας μένω σε ένα δωμάτιο, με πάρα πολύ μεγάλη αυλή, και έχω 10-20 αδέσποτα στην αυλή μου. Α, ναι. Ναι. Ναι, αυτό. Φιλοσοφική εταιρεία, κανονική. Ναι. Ωραία. Θα ήθελα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ. Αυτό. Να μπορώ να έχω σκυλιά και να τα έχω σε συνθήκες που να είναι και αυτά καλά. Αλλά πολλά. Δεν μου φτάνει μπύρα. Ναι. Είσαι πολύ νεαρή για να το κάνεις. Ο Kobe Bryant, που είναι από πίσω ακριβώς, πήρε ένα Όσκαρ για το γύρισμα ενός ντοκιμαντέρ «Γράμμα στο νεαρότερο εαυτό μου». Λέω, είσαι πολύ μικρή ακόμη για να γράψεις ένα γράμμα στο νεαρότερο εαυτό σου, διότι απλούστατα βιώνεις ναι. την εποχή του νεαρού εαυτού σου. Τι θα έγραφες όμως? Πολύ δύσκολη ερώτηση. Είναι τελευταία. Δεν κλείναμε με κάτι πιο light. Αυτή έπρεπε να είναι στην αρχή. Τι θα έγραφα? Άρα είναι το τελευταίο, να κάνουμε και μια light. Ναι. Πάντως θα είχα πολλά να του γράψω. Τι θα του έγραφα όμως? Δεν ξέρω, ίσως... Ίσως να μου έδινα λίγο περισσότερο χρόνο, να ξέκλεβα μάλλον λίγο χρόνο, γιατί αλήθεια ήμουν πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, για να κάνω περισσότερες παρέες. Γιατί μπορεί να ξεκίνησα στα 12, στα 14 μπήκα εθνική ομάδα και ενώ δεν ήταν μάλλον όσο αυστηρός δεν ήταν ο coach μαζί μου, ήμουν εγώ με τον εαυτό μου. Δηλαδή μου έλεγε, πήγαινε ξέρω εγώ τώρα να παίξεις, τα κορίτσια σε περιμένουν, τώρα δεν βγήκαν. Ναι, για παράδειγμα, είχα τελειώσει εγώ την προπόνηση, αλλά θέλω όμως να κοιμηθώ νωρίς, γιατί αύριο... Μα θα πάμε στην προπόνηση, αύριο δεν θα έχεις πρόβλημα. Ναι, θα κάνω την προπόνηση, αλλά αν δεν έχω κοιμηθεί καλά, δεν θα νιώθω καλά στην προπόνηση, οπότε δεν θα πηγαίνω και καλά στην προπόνηση. Πάντα αυτό. Οπότε αν έγραφα. Ναι, σίγουρα θα ήταν αυτό το πρώτο, ότι να κάνω λίγο περισσότερο χρόνο, και ας μην πάει καλά μία προπόνηση και 2 προπονήσεις, να ξεκλέψω λίγο περισσότερο χρόνο για να αφιερώνω στις παρέες μου. Αυτό.
Λοιπόν, είπες ότι είσαι αποθυμένο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν περίμενα ποτέ να το ακούσω να έχεις ένα μικρό σπίτι, ένα σπίτι που έχεις με μεγάλη αυλή και να έχεις αδέσποτα. Η μεγάλη αυλή με ενδιαφέρει. Το σπίτι τώρα είναι μεγάλο, είναι μικρό, δεν με νοιάζει πολύ. Να κλείσουμε κάτι πιο light. Ναι. Εάν έβγαινες λοιπόν, έχεις γράψει ποτέ σύνθημα σε τοίχο? Σύνθημα σε τοίχο, όχι. Όχι. Μόνο στο σπίτι μας όταν μετακομίσαμε, μικρή, με μολύβι ή μαρκαδόρο, σε εκείνο τον τοίχο. Σε δημόσιο τοίχο έξω σχολείου. Ποτέ. Και τι έγραψες τότε στον τοίχο? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Κάτι αστεράκια. Ζωγράφιζα νομίζω, όχι σύνθημα. Ναι, όχι. Ζωγράφιζα. Αν έβγαινα σήμερα σε έναν τοίχο, τι θα έγραφες? Αν έβγαινα σε έναν τοίχο, τι θα έγραφα? Σήμερα. Σήμερα. Ναι, να συνυπολογίσω και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Νομίζω ότι δεν θα έγραφα όμως κάτι. Γιατί δεν ξέρω, εντάξει, θα εκφραζόμουν εγώ, αλλά δεν θα άλλαζε κάτι. Θα προτιμούσα να είχα την ευκαιρία αντί να γράψω κάτι, να μαζέψω ανθρώπους από εκείνη τη γειτονιά ή όσους είναι εκεί κοντά στον τοίχο, να τους κάνω ένα κήρυγμα, ας πούμε, παρά να γράψω κάτι. Δηλαδή αυτό που θα έγραφα στον τοίχο να το πω εγώ. Θα το προτιμούσα, νομίζω. Έβγε. Λοιπόν, πρωτού φύγεις. Τίποτα, ένα μικρό συμβολικό δωράκι. Από το Trace and Chase. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε. Τι εδώ μας έφερες, δεν μας έφερες μόνο το όπλο σου και ευχαριστώ τα μετάλλια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το δω. Μπορώ. Μας έφερες την άβρα σου και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν... Τι όμορφο. Κούπα. Αυτή είναι? Ναι. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, εν τω μεταξύ, μετακομίζω τώρα κιόλας. Ορίστε, είναι, ορίστε σουβέρ καινούρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάσκα βέβαια τώρα, ναι, με τον κορονοϊό, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κι άλλη έχει. Αυτή τι είναι, για την πύρα? Γιατί δύο? Γιατί για φοράει και σκυλίτσα. Όχι. Φοράει άλλα διάφορα σκυλίτσα. Κοσμηματάκια, κονκάρδες. Ευχαριστώ πάρα, Άνας, πάρα ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι... Τι εύχονται σε έναν αθλητή της κοποβολής? Έχει κωδικό το... Τι να πω, αθλητικά καλή συνέχεια. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, θα ήθελα να μου ευχηθείτε υγεία. Πραγματικά. Υγεία. Αυτό. Να είμαστε καλά και θα, αν είμαι καλά, θα μπορώ να συνεχίσω. Αυτό. Υγεία μόνο. Στην επόμενη φορά και στην επόμενη συνέντευξή μου. Ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ραχάτευα. Είχα γύρει κι εγώ στο καναπέ. Τα έλεγε και τα διηγιόταν τόσο ωραία η Άννα Κουρακάκη που κάποια στιγμή νομίζω ότι αυτή έκανε την εκπομπή και εγώ απλώς την παρακολουθούσα. Αυτό ήταν άλλο ένα show στο Trace and Chase. Να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Τώρα, εάν διαφωνείτε με κάτι το οποίο λέγεται, θα πάρω την πιστόλα της Κορακάκη και θα βαρέσω αλίποτα. Πλάκα κάνω για να μην κατηγορηθούμε. Γεια σας, την επόμενη φορά, στο επόμενο ραντεβού, στο επόμενο show του Trace and Chase.